Γεια σα κυρίε και κύριοι. Κοντά σα και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψει με διάφορα θέματα από την ευρύτερη περιοχή τη Δυτικής Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκη Νοδάρο. Έψαξα χθε το βράδυ και βρήκα το απολυτήριό μου. Αν και είμαι αρκετά, αρκετά μεγάλο ηλικία για να με πάρουν επίστρατο σε περίπτωση επιστράτευση. Όμω, εάν γίνει κάποια αναμπομπούλα, όπω λέγαμε χθε με του φίλου μου, χθε το βράδυ, σίγουρα θα κληθούμε και η μεγαλύτερη ηλικία να προσφέρουμε τι υπηρεσίε μα στην πατρίδα. Τα λέω αυτά, κυρίε και κύριοι, για την κατάσταση στα εθνικά ζητήματα δεν πάει καθόλου καλά. Η απέναντι πλευρά, η Τουρκία δηλαδή, έχει αποθρασινθεί και βέβαια έχει αποθρασινθεί με αποκλειστική ευθύνη της μυστικής διπλωματίας του Μητσοτάκη και όλων αυτών των παραχωρήσεων και, όλα, και, 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 με όλα αυτά τα καραγιοζηλίκια που έκαναν το προηγούμενο καλοκαίρι με το όρου Ρέιτς, το οποίο αλώνιζε χωρίς καμία ε, απολύτως έτσι, προσπάθεια να το αποτρέψουν από την ελληνική κυβέρνηση, αλώνιζε τα στις θάλασσές μας, έφτασε μέχρι τα έξι ναυτικά μίλια και δεν το ενόχλησε κανείς. Τέλο, δεν έχουν οι απειλέ που εκτοξεύει ο πρόεδρο Ερντογάν κατά τη Ελλάδα. Αυτή τη φορά με μια σειρά αναρτήσεών του που δημοσιεύει στα ελληνικά στο Twitter. Ο, προ... ο Τούρκο πρόεδρο δεν διστάζει να αμφισβητήσει ακόμη και την ελληνική κυριαρχία στο Καστελόριζο. Ενώ παραδίδοντα μαθήματα διεθνού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάνει αναφορά για καταπίεση τη τουρκική μειονότητα σε Θράκη, Ρόδο και Κο. Οι προκλήσει του Ερντογάν έρχονται στο πλαίσιο μια μεθόδευση χωρί προηγούμενο από την πλευρά τη Άγκυρα ενώ την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση, η ίδια που έκανε πολιτική τη τα έξι ναυτικά μίλια στη θάλασσα, όταν στι ελληνικέ θάλασσε αλώνιζε πριν από περίπου ένα χρόνο το Ρουρέιτ, προσπαθεί να κατασκευάσει εσωτερικό εχθρό στο πρόσωπο του διασώστη Άσονα Αποστολόπλου ή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουρνού, εγείροντα αμφιβολία σχετικά με τι πραγματικέ τη προθέσει, και ενώ οργιάζουν οι φήμε για πρόορε εκλογέ εξαιτία και των εθνικών θεμάτων. Συγκεκριμένα, μια, σει μια σειρά αναρτήσεων του που δημοσιεύει στα ελληνικά ο Ερντογάν, ο οποίο ανακοίνωσε το απόγευμα πω θα είναι εκ νέου υποψήφιο για την Προεδρία, αναφέρει ότι προειδοποιούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να συνετιστεί, να μείνει μακριά από όνειρα, ρητορικέ και ενέργειε που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία θα μετανιώσει, όπω συνέβη έναν αιώνα πριν, τονίζει δε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία, όπω δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά τη στο Αιγαίο. Δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που τη αναγνωρίζει από διεθνή συμφωνία στο θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση των ε, ε, νησιών. Τη σημασία της διεκδίκησης θαλάσσιας δικαιοδοσίας των 40.000 τετραγωνικών ε, χιλιόμετρων για τη μεγίστη που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και απέχει από τα υπηρετικά της χώρας μας λιγότερο από 2 χιλιόμετρα, ενώ από την υπηρετική Ελλάδα πάνω από 600 χιλιόμετρα, εναποθέτουμε στη διακριτική ευχέρεια της Διεθνού κοινότητας, αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος. Σημειώνει δε ακόμα ότι η Τουρκία ω σύμμαχο που εντό του ΝΑΤΟ πληρώνει από κάθε άποψη το υψηλότερο τίμημα, αντιμετωπίσαμε ψυχραιμία τη προκλήση Ελλάδα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια δεν ανταποκρίθηκε καν στι προσκλήσει μα για συνάντηση των στρατιωτικών αντιπροσωπιών. Ο Τούρκο πρόεδρο αναφέρει συγκεκριμένα η Τουρκία δεν παραβιάζει το δικαίωμα και το δίκαιο κανενό, δεν επιτρέπει όμω ούτε την παραβίαση των δικαιωμάτων και του δικαίου τη από κανέναν. Τη σημασία τη διεκδίκηση θαλάσσια δικαιοδοσία για την μεγίστη που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και απέχει από τα επιρωτικά τη χώρα μα λιγότερο από 2 χιλιόμετρα, ενώ από την υπηρετική Ελλάδα πάνω από 600 χιλιόμετρα, εναποθέτουμε στη διακριτική ευχέρεια τη διεθνού κοινότητα. Ο Ερντογάν συνεχίζει και λέει ότι η προσπάθεια εργαλειοποίηση του ΝΑΤΟ και των τρίτων χωρών εμπλέκοντά του στην παρανομία των διαφόρων στρατιωτικών ασκήσεων σε νησιά με μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώ δεν είναι παρά μία προσπάθεια που, έχει καταστροφη... που θα έχει καταστροφικό τέλο. Ταυτόχρονα η Ελλάδα, παρά το γεγονό ότι είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να καταπιέζει την τουρκική μειονότητα που ζει στη Δυτική Θράκη, τη Ρόδο και την Κο, αγνοώντα τι αξίε τη Ένωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω και τι διεθνεί συμφωνίε. Ως σύμμαχο που εντό του ΝΑΤΟ πληρώνει από κάθε άποψη το υψηλότερο τίμημα. Αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία τι προκλήσει τη Ελλάδα, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια δεν ανταποκριθήκε καν στι προκλήσει για συνάντηση των στρατιωτικών αντιπροσωπιών μα. Βλέπουμε όμω ότι η υπομονή μα και η ψυχραιμία μα που επιδεικνύουμε εκλαμβάνεται λανθασμένα από τον ομόλογό μα. Προειδοποιούμε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα να συνειδηστεί, να μείνει μακριά από όνειρο ρητορικέ και ενέργειε που θα την οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τα οποία θα μετανιώσει όπω συνέβη και πριν από ένα περίπου αιώνα. Η Τουρκία, όπω δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά τη στο Αιγαίο, δεν θα διστάσει και να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που τη αναγνωρίζονται από τι διεθνεί συμφωνίε στο θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, αναφέρει ο Ερντογάν. Όπω καταλαβαίνετε, κυρίε και κύριοι, η κατάσταση είναι κρίσιμη στα εθνικά ζητήματα. Οι ένοπλε δυνάμει είναι σε επιφυλακή εδώ και αρκετό καιρό. Και δεν είναι αστείο αυτό που σα είπα ότι ε, όσοι έχουμε λευκά απολυτήρια ή κάπου καταχωνισμένο το απολυτήριό μα, καλό θα είναι να το βγάλουμε από το σεντούκι εκεί από το σιρτάρι που είναι καταχωνιασμένο και να το έχουμε πρόχειρο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη σύμφωνα με, με στρατιωτικέ πηγέ. Αν μιλήσετε με στρατιωτικού οι οποίοι είναι σε, κατέχουν μια αλφα θέση στο στράτευμα, είτε στην αεροπορία, είτε στη, στο στρατό ξηρά, είτε στο, στον ναυτικό, θα σα θα, σας το επιβεβαιώσουν αυτό με, το, με κατηγορηματικό τρόπο. Όμω θέλω να επισημάνω για πολλωστή φορά ότι για να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, την κρίσιμη, προηγήθηκε η αδιαφορία και η προκλητική Προ, η προκλητική πολιτική της κυβέρνησης του Μητσοτάκη απέναντι στους Τούρκους οι οποίοι αλώνιζαν στο Αιγαίο και εμείς δεν κάναμε απολύτως τίποτα ακολουθώντας ε, μια προσπάθεια επίλυση των διαφορών μέσω της μυστικής διπλωματίας μέσω του κατευνασμού και της αδιαφορίας έφτασε το Ωρουρέιτς να είναι έξι ναυτικά μίλια από την, από την Κάρπαθο κάποια στιγμή και δεν βρέθηκε κάποιο να αντιδράσει Πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμάστε, έφτασε ένα τουρκικό ντρόουν πάνω από το Καστελόριζο και έβαψε κόκκινη την ελληνική σημαία και δεν βρέθηκε ένα να του ρίξει και να το καταρρύψει. Φανταστείτε τι θα, έκανε, τι θα γινόταν αν ένα δικό μα πήγαινε απέναντι και έβαφε γαλάζια την τουρκική σημαία. Θα είχε το, το τέλο ε, των ε, παιδιών που χάθηκαν στην Κύπρο, αν θυμάστε, όταν εκείνο το παλικάρι προσπάθησε να ανέβει στον ιστό και να κατεβάσει την τουρκική σημαία, βέβαια. Το παλικάρι εκείνο είχε απόλυτα δίκιο γιατί ε, ήταν, η ενέργειά του ήταν ενάντια στον κατακτητή ε, της πατρίδας του.